Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στους δύο Βούλγαρους που συνελήφθησαν στα Τέμπη χθες το μεσημέρι να μεταφέρουν 16 τόνους λαθρέου καθαρού ινοπνεύματος. Οι δύο άνδρες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν εντός πενθυμέρου στον ανακριτή. Η τεράστια αυτή ποσότητα, 16 τόνοι λαθρέου ινοπνεύματος, θα διοχετεύονταν σε εμφιαλωτήρια σε όλη τη χώρα και όπως προέκυψε από την ανάκριση, μέρος της ποσότητας θα διανέμονταν σε θεσσαλικά συσκευαστήρια ποτών. Για το λόγο αυτό ερευνάται και η εμπλοκή Λαρισαίων στην υπόθεση. Υπεύθυνο για την επιχείρηση του εντοπισμού και της σύλληψης των δύο δραστών ήταν κλιμάκιο του ΔΟΕ Αττικής. Για το παράνομο φορτίο, οι αναλογούντες φόροι και δασμοί υπερβαίνουν τα 600.000 ευρώ και τα πρόστιμα είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός, μετέφεραν με φορτηγό διεθνών μεταφορών από τη Βουλγαρία το λαθρέο φορτίο σε 16 φιάλες του ενός τόνου και στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς το λαθρέο ινόπνευμα χαρακτηρίζονταν ως διαλυτικό υγρό. Ως προορισμός του οχήματος αναφερόταν η Ιταλία. Στο μεταξύ, ποινή 12μηνης φυλάκισης επιβλήθηκε στους 7 κρατούμενους των φυλακών Λάρισας που είχαν ανοίξει τρύπα στο κελί τους προκειμένου να αποδράσουν. Ήταν κάτω από ένα κρεβάτι και το τσιμέντο πάνω ήταν τόσο καλά κρυμμένο, καμουφλαρισμένο θα έλεγα, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό. Στις 15 Νοεμβρίου πέρυσι αποκαλύφθηκε η δράση τους όταν το αποχετευτικό δίκτυο βούλωσε από τα χώματα που έριχναν κάθε φορά που έσκαβαν το τούνελ. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν ανοίξει σύραγγα βάθους 5 μέτρων και μήκους 9 μέτρων.